Για πάμε και στον γιατρό τώρα, γιατί εδώ έχουμε μαζικά παρετήσεις. Και όσο παρετούνται οι της δράμας, τόσο αδειάζει το νοσοκομείο τους, τόσα εντέλεστε παραπάνω θα έρχονται και σε εμάς μεταξύ άλλων νοσοκομείων. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γιώργος Κατσίλης, είναι ο πρόεδρος των ιατρών του νοσοκομείου της δράμας. Κύριε Κατσίλη, τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Τι γίνεται τώρα εκεί, από ό,τι μας περιέγραψε και ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο κύριος Παπαδόπουλος, από το κακό στο χειρότερο πάτε. Βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης είπε σήμερα ότι θα προκηρυχθούν 11 θέσεις από τις 3 που είπε ο βουλευτής σας εκεί στο νομό. Ναι, αυτό είναι κάτι που ανακοινώθηκε. Ναι. Βέβαια, γνωρίζουμε σε ποιο κλίμα δουλεύουν τα νοσοκομεία όλη τη χώρα. Ναι. Ο στελέχος δεν έχουμε μόνο εμείς, έχουν όλα τα νοσοκομεία της χώρας και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα από αυτά. Ναι. Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η δράμα δεν είναι μόνο ένα και δύο χρόνια σε υποστελέχωση. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι γνωστό γενικότερα, αν το θυμάται ο κόσμος. Η δράμα εδώ και 10 χρόνια από τις εικόνες των δύο παθολογικών κλινικών έχει μια φθήνουσα πορεία στον αριθμό των παθολόγων. Μάλιστα. Φτάσαμε στα χρόνια της πανδημίας να μείνουμε 4 παθολόγους που γίνανε σύντομα 3, οι 3 γίνανε 2 και τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια είμαστε με 2 παθολόγους. Μετακινήσεις γιατρών που επιφέρανε προβλήματα σε άλλα νοσοκομεία, παραιτήσεις γιατρών από άλλα νοσοκομεία, παραιτήσεις στρατιωτικών. Ναι, παραιτήθηκαν και σε εμάς, έφυγαν δηλαδή, ιδιωτεύουν πια γιατί τους ανάγκαζαν να έρθουν στη δράμα με εντέλεστε. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Ακριβώς. Ναι. Τώρα έχει βάλει έτσι παρέτηση και η διευθυντριά μας. Ναι. Και αυτή τη στιγμή, μέχρι να υποβάλει τη δεύτερη αίτηση, είναι μόνη της. Γι' αυτό η διοίκηση του νοσοκομείου αποφάσισε και έβαλε εντέλεστε τους γιατρούς του παθολογικού τομέα στο νοσοκομείο να κάνουν τον παθολόγο. Κάτι που πρόεδρε μου, ένα λεπτό. Επειδή σήμερα έχουμε μια εξέλιξη. Έχουμε μια εξέλιξη. Καλή ή κακή, είναι μια εξέλιξη. Είπε ο κ. Γεωργιάδης, εγώ προκυρήσω 11 θέσεις. Μήπως οι υπάρχοντες γιατροί να κάνουν μια στάση, εγώ δεν είπα να κάνουν πίσω, μια στάση ώστε να έρθουν και οι 11 οι άλλοι συνάδελφοι, σε πόσο καιρό θα έρθουν αυτοί? Αν αύριο γίνει η προκήρυξη των θέσεων, σε πόσο καιρό θα έρθουν? Δεν ξέρω αν καλυφθούν αυτές οι θέσεις. Μιλάμε για προκήρυξη. Χρειάζεται και το ενδιαφέρον. Και το ενδιαφέρον σε ένα νοσοκομείο που δεν λειτουργεί καλά, δεν θα δημιουργηθεί εύκολα. Μάλιστα. Ούτε σε ένα εσύ που λειτουργεί καλά το ενδιαφέρον θα δημιουργηθεί εύκολα. Άρα δεν είναι σίγουρο ότι θα έρθουν 11. Υπάρχει όμως συνάντηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Γιατροί έχουν κάνει συνάντηση με τη διοίκηση του νοσοκομείου. Ναι. Και αυτή τη στιγμή η διοίκηση τους έχει ζητήσει, τους γιατρούς του παθολογικού τομέα, να κάνουν υπομονή μέχρι την Παρασκευή, μέχρι να ανακοινωθούν νέα μέτρα ή να προδοθούν λύσεις σαν αυτή που αναφέρεται. Δηλαδή, ίσως η διοίκηση να μίλησε με τον Υπουργό. Και να μπορέσουν να ξανακρίνουν το ζήτημα αυτό της παραίτησης, ναι. να δουν αν θα επαναχωρήσουν ή όχι. Mm. Δηλαδή, πιθανότατα η διοίκηση να ήξερε τι θα έλεγε σήμερα ο Υπουργός, οπότε λέει μέχρι να μου έρθει και επίσημα το έγγραφο, να σήμερα Τετάρτη, την Παρασκευή θα το έχω εσπερισμένα. Η διοίκηση ανάφερε στους γιατρούς ναι. ότι έχει ασκηθεί πολύ μεγάλη πίεση και στην ΥΠΕ, έχει κοινοποιηθεί το θέμα και στο Υπουργείο και αναμένουμε μια λύση πιο κεντρικά. Αυτό είπε. Και ζήτησε την κατανόηση των γιατρών για να μην καταθέσουν τις παραιτήσεις τους. Μάλιστα. Άρα αυτό γίνεται τώρα. Οι γιατροί είναι σε αναμονή μέχρι και την Παρασκευή. Αυτή τη στιγμή μέχρι και σήμερα είναι αυτό. Μάλιστα. Δεν έχουμε κάποια νεότερη εξέλιξη. Τώρα. Εσείς τι ειδικότητα έχετε? Γιατρέ μου, τι ειδικότητα έχετε εσείς? Εγώ είμαι ο Ριλά, είμαι γιατρός του χειρουργικού τομέα, όχι του παθολογικού τομέα. Α, εσείς δεν πήρατε το εντέλεστε. Ναι. Mm. Εμείς είμαστε του χειρουργικού τομέα, ένας χειρουργικός τομέας του νοσοκομείου δράμα, ο οποίος ακόμα λειτουργεί σε καλό επίπεδο. Μήπως εσείς η ΟΡΙΛΑ βλέπετε και τα γυναικολογικά περιστατικά? Δεν έχουμε ανάμειξη μία ειδικότητα με την άλλη στο χειρουργικό τομέα. Και εμείς δεν έχουμε ανάμειξη, αλλά φτάσαμε και σε αυτό το σημείο, να σας πω, μια εποχή. Η ΟΡΙΛΑ βλέπουν τα γυναικολογικά. Τα ουρολογικά. Δεν θέλω καν να το φανταστώ. Είμαι υπέρ του γεγονότος ο κάθε γιατρός με την ειδικότητά του, είμαι υπέρ του γεγονότος να εκτελεί ο καθένας γιατρός την ειδικότητά του και όχι άλλη ειδικότητα επειδή υπάρχουν ανάγκες. Ναι. Αυτές οι ανάγκες και μπορούν να προβλεφτούν και μπορούν να καλυφθούν και δεν είναι υποχρέωση γιατρών διορισμένων μέσα στο νοσοκομείο να ψάχνουν συναδέλφους να τους πούν έλα να δουλέψουν μαζί μας. Ναι. Αυτό το ρόλο τον έχει διοίκηση. Να ρωτήσω και κάτι. Βλέπουν τις ελλείψεις, βλέπουν τι γίνεται και κανονικά
πρέπει να μεριμνούν για τη βιωσιμότητα των νοσοκομείων. Ναι. Και να κάνουν και τις προσλήψεις όταν πρέπει, όχι όταν φτάνει ο κόπος. Όταν πρέπει. Οι πολίτες της Δράμας είναι στο πλευρό σας. Διότι εσείς διαμαρτύρεστε. Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρεστε. Η διοίκηση λέει ότι σας πιέζει. Ο διπάρχης λέει: περιμένετε, ρε παιδιά, κάτι θα κάνουμε. Οι πολίτες αντιδρούν και στη Δράμα. Υπάρχει τώρα μια πρωτοβουλία πολιτών. Διάφοροι σύλλογοι της πόλης έχουν μαζευτεί. Ναι. Έχουν μαζέψει υπογραφές. Mm-hmm. Σε μια προσπάθεια να κοινοποιηθεί το θέμα. Mm-hmm. Να είναι μόνιμα κοινοποιημένο σε κεντρικά σημεία της πόλης, αν μπορούμε να το κοινοποιήσουμε και πιο κεντρικά, ναι, για να υπάρξει μια λύση. Οι πολίτες, πιστεύω, στην πλειοψηφία τους είναι στο να διασωθεί το νοσοκομείο. Ναι, σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Αλλά από το να συμφωνώ σε κάτι ότι πρέπει να διασωθεί ένα νοσοκομείο και να βοηθηθούν οι γιατροί, μέχρι να βορτοφωνάξω κι εγώ κάτι για να μ' ακούσει ο κύριος Γεωργιάδης, ο διπεάρχης, ο πρωθυπουργός, οι βουλευτές μου, έχει διαφορά. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Άλλο συμφωνώ με το αίτημά σας, με το δίκαιο του αιτήματός σας, και άλλο βροντοφωνάζω γιατί δεν πάει άλλο, κινδυνεύουμε. Πώς θα γίνει? Επίκειται μια συγκέντρωση τη 1 Νοεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Που οργανώνεται από τους διάφορους φορείς της πόλης. Ναι. Προκειμένου να έρθουν οι πολίτες, να παραστούν εκεί, να βροντοφωνάξουν μαζί με τους υγειονομικούς για το δικαίωμα στην υγεία και για τις ελέγχους του νοσοκομείου. Σε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις βλέπετε πολλούς πολίτες στο πλευρό σας ή είστε οι γνωστοί άγνωστοι κι εσείς? Προς το παρόν, μέχρι που το θέμα έγινε ακραίο, δεν μπορώ να πω για κάποια μεγάλη συμμετοχή. Το ίδιο συμβαίνει και στις ΣΕΡΕΣ. Ναι. Ναι, ναι. Εντάξει. Δεν διαφέρεται από εμάς. Γιατρέ μου, να σε ευχηθώ καλή δύναμη. Λίγο είναι. Να σε ευχηθώ να γίνει πραγματικότητα αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα και αύριο να έρθουν 11 γιατροί. Ναι. Μην περάσει και κανένα εξάμεινο, όμως δεν σας βλέπω να αντέχετε. Δεν νομίζω να αντέξουμε. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα τα λέμε συχνά για να δούμε και την εξέλιξη του θέματος. Να είστε καλά, γιατρέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν. Κρατάω μόνο το θετικό, δεν θέλω να κρατήσω τίποτα αρνητικό. Κρατάω μόνο το θετικό. Γιατί όταν ακούσαμε το πρωί και σε πανελλαδικό κανάλι τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά έδωσε και την απάντηση. Πήγε λοιπόν στο κοινοβούλιο, έχει να απαντήσει σε 8 ερωτήσεις, μεταξύ των οποίων και αυτό της Δράμας, και είπε ότι θα προκηρυχθούν όχι 3, αλλά 11 θέσεις, αυτές που είναι κενές στο παθολογικό κομμάτι. Άμα προκηρυχθούν αυτές οι θέσεις και όντως καλυφθούν, γιατί όπως είπε ο γιατρός, μάλλον δεν θα καλυφθούν. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον γιατρών να πάνε να δουλέψουν στην Δράμα. Αν γίνει αυτό όμως, τότε νομίζω ότι θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Αν γίνει αυτό όμως, θα πρέπει να δούμε πώς πίεσαν οι Δραμηνοί, να πιέσουμε κι εμείς. Διότι σε εμάς δεν ανοιγηρουθούν. Δεν ξέρω τι κάνανε οι Δραμηνοί και δόθηκε απάντηση από τον κύριο Γεωργιάδη. Και από εκεί που ο βολευτής τους, ο κυβερνητικός έλεγε 3, ο κύριος Γεωργιάδης 12, πόσοι. Κάτι κάνανε καλά. Ας το πάρουμε ως παράδειγμα. Εμείς θέλουμε το νοσοκομείο. Εμείς θέλουμε να έχουμε την υγειά μας. Αν γίνει κάποια ζημιά, δεν διορθώνεται εύκολα. Ναι. Πάμε σε διάλειμμα.